Λοιπόν, Γιώργο μου, είσαι στο αεροπλάνο. Όχι ακόμα, είμαστε εδώ στο check-in, σε λίγο θα σας κλείσω γιατί θα πρέπει να πάω στον τελεχό που καταλαβαίνετε. Ωραία, φίλε. Δεν μας σηκώνετε τηλέφωνο, ρε φίλε. Ρομετρίδης, κοίτα που φτάσαμε. Κοίτα που φτάσαμε. Λοιπόν, κάνετε, πώς είστε. Καλά είμαστε. Θέλω να μας πεις λίγο το. Εντάξει, για το μάτς τα λέγαμε μέχρι τώρα. Είναι μεγάλη επιτυχία ότι ξύπνησες. Πρώτον. Δεύτερον, τι ετοιμάζετε εδώ στην Αθήνα, έχεις εικόνα. Λοιπόν, καταρχάς η αποστολή θα έχει περίπου μια μισή ώρα λάθος στο αεροδρόμιο. Πήλε 7. Ωραία. Για τον κόσμο που θέλει να βρεθεί εκεί. Πήλε 7 στέρων. Πήλε. Ναι, ναι, ναι. Θα πάρει ο ΑΕΣ στο ΑΚΑ με το λεωφορείο και εκεί θα ακολουθήσει μια φιέστα. Τους παίκτες και τον κόσμο και τους προπονητές και όλους. Να αποθεωθούν. Θα είναι μια μοναδική στιγμή. Ποιες τα δείχνει αυτά, τα δείχνει κανείς τηλεοπτικά εννοώ. Πού είσαι ρε Τσόχο τώρα να αυτοί να μην αγεράνουν στο αεροδρόμιο όπως κάναμε τότε με το ΣΥΣΕ. Πού είσαι ρε Τσόχο. Ναι. Σε ποια εφημερίδα είσαι ρε Τσόχο. Καμό. Μάλιστα. Ο ΆΚΑ έτσι. Ο ΆΚΑ ναι ναι ναι. Για σου πω θα πας αντέχεις. Αντέχω. Κάτσε τώρα έχω αντέξει τα χειρότερα, θα αντέξω αυτό. Κάτσε μισό λεπτό. Κάτσε τώρα. Και λεπτό να μην είχε. Να ξέρεις τώρα τι περίπτωση ανθρώπου είναι. Καταρχάς είναι τέτοια υπέρανταση που δεν... Πριν το τελικό, με τη σερτ, τη σερτ πριν το τελικό, έξω από το γήπεδο, κάνει γκάλωπ σε φίλους του Παναθηναϊκού, πάνε στο γήπεδο και αυτά. Λοιπόν, και έχει μοντάρει ο Μπαγάσας και έχει στείλει τα βίντεο μόνο που λένε εμείς θα είμαι για τον Πετρίδη. Καθόμουν και το βλέπα χθες και λέω πραγματικά δηλαδή. Ναι. Πραγματικά. Το μόνο πρόβλημα σε αυτή την ιστορία, αυτό το τριήμερο, ήταν να γίνει διάσημος αυτός. Τι γίνεται. Γιώργο μου, τώρα που τελείωσε το. Ναι. Τώρα που τελείωσε το όλο σκηνικό, τι είναι αυτό που σου έχει μείνει στο κεφάλι. Κοίταξε, βάει αυτό που. Η ατάκα που επικρατεί, ξέρω εγώ, και την έλεγε όλοι είναι το ότι ζήσαμε. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι πάρα πολύ μοναδικό, είναι κάτι που θα το μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια. Είναι σαν να έχει πραγματικά το πρώτο του, κάπως έτσι νιώθουν οι περισσότεροι. Γιατί άλλος, εντάξει, αν ξέρεις, με τον Λούκα, ο οποίος είχε άλλα τρία, οι περισσότεροι δεν έχουν, οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει τρόπο, και ο Αταμάν, έτσι, και ο βοηθός του Τσέγκιν. Και τους υπόλοιπους είναι η πρώτη φορά. Και είναι και για την ομάδα έτσι, γιατί είναι μισή, ναι, ναι, γενιά, είναι σαν να το μισή γενιά που δεν το έχει ζήσει. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι η γενιά είναι 25 χρόνια περίπου. Είναι και μισή... για τους Έλληνες είναι πιο βάρη το χθεσινό. Γιατί είδες ο Παπαπέτρο, ας πούμε, που έχει μάθει, έχει συνηθίσει πώς ήταν ο Παναθηναϊκός όταν ήταν πιτσιρικάς αυτός. Ναι. Πώς το βίωσε χθες. Σωστά. Αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι μεγάλο το διάστημα. Όχι μόνο της απουσίας από το τρόπαιο, της απουσίας γενικώς. Και επίσης για τον Παναθηναϊκό είναι και μεγάλο το διάστημα, νομίζω δεν υπάρχει, είναι η μεγαλύτερη χαρά των τελευταίων... Πολωνικών. Τα 13 χρόνια είναι, ναι. Εννοώ γενικά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν σκεφτείς ότι έχει πόσα να πάρει πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, 14. Το 11 πήρε το ευρωπαϊκό. Πριν 13 σωστά, χρόνια. Σωστά. Άρα είναι. Αλλά είναι όμως, και για τον κόσμο Παναθηναϊκού. Είναι και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Χαρά 13 χρόνια. Ναι, 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 εκείνο το ευρωπαϊκό του 11, η μεγάλη επιτυχία ήταν τα νοκάουτ μάτς με την Παρσελόνα. Όχι το. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι στα τελευταία 13 χρόνια για τον Παναθηναϊκό γενικώς δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη χαρά. Δηλαδή είναι μεγάλο, γιατί είναι μεγάλο και το ξέσπασμα του κόσμου. Αν μπορείτε, καλέστε με σε ένα λεπτάκι για να περάσω τον ελεύθερο. Για παράδειγμα, πόσο καιρό έχουμε να δούμε τόσο κόσμο στην Ομόνοια. Από φίλους του Παναθηναϊκού. Από τότε. Μόνο Ομόνοια. Ναι. Θέλω να πω στην Ομόνοια, ρε παιδί μου, που είναι το κλασικό μέρος συγκέντρωσης των φίλων του Παναθηναϊκού για να πανηγυρίσουν τον Ανατρόπαιο. Δηλαδή, όλο αυτό ήταν μια χαρά που τους είχε λείψει πάρα πολύ και την έζησαν όλοι στο φουλ. Στο φουλ, ναι. Δηλαδή, εγώ έχω χρόνια να ακούσω στη γειτονιά. Πανηγυρισμούς. Ναι, τέτοιους. Γιοντημένος, όχι. Τέτοιους. Από παντού, από παντού. Δηλαδή από τις απέναντι πολυκατοικίες, από δεξιά, από αριστερά, από αυτό, από εκείνο. Ουρλιαχτά στο τρίποντο, στο ένα, στο αυτό, στο άλλο. Είναι αυτό, είναι... Και είναι και το μήνυμα που περνάει, πολύ δυνατό. Καταρχάς ότι αφού τα κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες, με 12 νέους παίχτες, τι μπορεί να κάνει του χρόνου. Να. Όταν θα είναι μια δεμένη ομάδα και θα κάνει και 2-3 προστά. Θα το συζητήσουμε. Γι' αυτό για μένα έτσι, ο πιο κομβικός σε αυτήν την ιστορία είναι ο Αταμάν. Δίνεις. Θα μου πεις χωρίς τα λεφτά του Γιαννακόπουλου θα γινόταν. Όχι. Χωρίς κάποιους παίχτες που είχε Σλούκας θα γινόταν. Όχι. Αλλά για μένα ποιος είναι ο πιο κομβικός σε αυτήν την ιστορία
Εγώ θα έβαζα νούμερο ένα τον Αταμάν. Κοίταξε, εγώ λέω το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό για τους παίχτες, για τους στρατιώτες, για να κάνουν στο γήπεδο πράγματα υπερβατικά, να έχουν ανθρώπους που τους ψήνουν, που τους δημιουργούν πίστη. Ναι. Ο Αταμάν το έκανε αυτό με τις δηλώσεις του όλη τη χρονιά. Σωστά. Σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα κερδίσω εδώ και μαζί θα κερδίσω. Ναι. Τους κοίταζε, τους έδινε τα λάβαρα στο ΆΚΑ και λέει: παιδιά, λείπει ένα. Έτσι. Λοιπόν, και πέρα από αυτό, πέρα από το ότι έχουν δηλαδή έναν άνθρωπο στον μπάγκο που τους πιστεύει και τους ψήνει, ότι κοιτάξτε, ήθελα να κερδίσω και δεν θα κάνω άλλη δουλειά εγώ εδώ, έχουν και ένα παίχτη μέσα στο γήπεδο, τουλάχιστον έναν, λέω εγώ, που τους οδηγεί, τους δίνει το ίδιο παράδειγμα. Το Σλούκα. Σωστά, μα είπα. Γιατί χθε βλέπει το Μήτογλου. Ξαναλέω, χωρίς τα λεφτά του Γιαννακόπουλου θα συνέβαινε και χωρίς το δικό του όραμα. Όχι, δεν θα συνέβαινε. Όχι, όχι. Χωρίς. Μπορεί να πει. Χωρίς πολλού μπορεί να μην συνέβαινε. Χωρίς τον Ναν θα συνέβαινε. Χωρίς τον Σλούκα θα συνέβαινε. Όχι, δεν θα συνέβαινε. Αλλά αν πρέπει να ξεχωρίσει έναν-έναν. Έναν, να βάλει πιο ψηλά έναν. Εγώ λέω αυτό ο ένα στα δικά μου μάτια είναι ο Αταμάν. Και για τον μπάσκετ που παίξει ο Παναθηναϊκός. Και για την πίστη που έδειξε, και για τη σιγουριά, και για τη διαχείριση της κατάστασης όλη τη χρονιά, στις στραβές, στις καλές, στα δύσκολα. Και τέλος πάντων, γιατί ρε παιδί μου, αυτός εδώ σε ψήνει ότι μπορεί ένας άνθρωπος να φτιάξει μια δυναστεία από την πρώτη μέρα. Ναι. Έχει το know-how, έχει πάρει δύο, είχε πάρει δύο. Ένα θα μπορούσε να έχει πάρει τρεις. Ναι. Πήρε την τρίτη τώρα. Καλησπέρα σας, γεια σας, ήρθα, το πήρα. Έχει αυτή τη μενταλιτέ των προπονητών. Που είναι εκεί για να σηκώνουν μεγάλα τροπέ. Γιώργο, είσαι εδώ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ωραία, περάστε. Μπορούσε να έχει ένα ακόμα ο Αταμάν, έτσι το σκέφτομαι. Ναι, ναι, του είπαμε λόγω κορονοϊός. Ναι. Έχει την οτροπία του νικητή, έχει το πνεύμα του νικητή ο Αταμάν, έχει... και το έχει πέσει αυτό σε όλη την ομάδα, σε όλο τον οργανισμό. Έχει αυτή την τρέλα, να το πω έτσι, εισαγωγικά, τη λόξα, ας πούμε, παιδί μου, ότι πάμε, δηλαδή το πιστεύουμε, ας πούμε, το πιστεύω, θα το κάνουμε. Και ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά από την αρχή της σεζόν, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό μέχρι σήμερα, πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να καταφέρει κάτι πολύ μεγάλο. Από εκείνη νομίζω είναι και στο βγήκε εκείνη η φωτογραφία του Αταμάν με τον Σλούκα, εκείνη συνάντηση στο αεροδρόμιο, μιας και είμαστε και πάλι σε αεροδρόμιο τώρα. Νομίζω θα έχει μείνει στην ιστορία, θα μείνει στην ιστορία και εκείνη. Η συνάντηση κατάφερε να πείσει τον Σλούκα να κάνει το δύσκολο. Να φύγει από τον Ολυμπιακό, να μην τα κομίσει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Πάντως, και κάπως έτσι άλλαξε όλη η ιστορία. Ακούγοντας και τον Σλούκα να μιλάει για τον Αταμάν, ναι. Και όλο αυτό το πράγμα, η ψυχολογική προετοιμασία, το τσίμπημα στους παίχτες, το τσίγκλισμα στους παίχτες, για να το παίρνει, ναι, ναι, το μήνυμα αυτό ο Σλούκας, που έχει πάει 11 φορές σε Final Four, έτσι, που βγήκε ξανά MVP σε Final Four, ενώ προέρχεται από θλάση στη Γάμπα. Εντάξει, ο Σλούκας μόνο είχε πάρα πολλά κίνητρα. Δεν είχε μόνο. Άλλο λέω, για να το νιώθει αυτό ο Σλούκας, ναι. Φαντάζομαι πως νιώθουν οι άλλοι. Θέλω να πω ότι ο Σλούκας θα το ένιωθε αυτό έτσι κι αλλιώς. Ναι. Όποιος και ήταν εκεί προπονητής. Από τη στιγμή που είχε πάρει αυτή την μεγάλη απόφαση. Με αυτή την κουβέντα. Δηλαδή είναι για 30 λεπτά, δεν είναι για 30 λεπτά, είναι ο ηγέτης, δεν είναι ο ηγέτης. Πρέπει αυτός να αποφασίζει, δεν πρέπει αυτός να αποφασίζει. Με αυτά τα κίνητρα έγινε η μετακίνηση. Ο Σλούκας όλη τη χρονιά θα είχε τρομερά κίνητρα. Ναι. Όποιος και ήταν στην άκρη του μπάκου. Ο Αταμάν, ο Λάσο, αν δεν είχε πάει ο Αταμάν. Όποιος. Δηλαδή γι' αυτόν ήταν και μια προσωπική ιστορία, ναι, η φετινή διαδρομή. Ναι, αλλά. Πρέπει να βρεις το περιβάλλον και την ομάδα. Πρόσεξε όμως. Και το περιβάλλον και την ομάδα το έφτιαξε ο Αταμάν. Δεν άκουσε τον Κώστα Σλούκα να λέει το συμβατικό, το πλάνο του προπονητή μας οδήγησε εκεί. Άκουσε τον Κώστα Σλούκα να λέει ότι με την δική του καθοδήγηση πάντα το πίστευε, πάντα μας εκτιμάζε. Ναι, αυτός, αυτός. Είπε ειδικά πράγματα για τον Αταμάν. Ναι. Καταλαβες. Δεν είπε, ας πούμε, ότι. Δούλεψαμε όλοι σωστά και τα καταφέραμε. Εγώ όμως δεν συμφωνώ με αυτό, επειδή πολλοί το έχουν αυτό. Λένε ότι η ψυχολογία, οι μενταλιτές, σωστά, όλα αυτά ισχύουν για τον Αταμάν. Πρώτος τα λέω εγώ. Και τον μπάσκετ του Αταμάν. Στο Final Four, δεν ξέρω, Γιώργο. Μισό λεπτό. Αν το συζητήσατε, δηλαδή, λίγο. Δεν γίνονται όλα το καλύτερο με την ψυχολογία και το τέτοιο. Το καλύτερο κουτσάρισμα μακράν. Μακράν. Έτσι. Εγώ το είπα και μετά έχει πάρει την ταυτότητα και στους δύο και στον Ρετσούς Ματέο, βάλεις τη Ριάννα να παίζει ζώνη από το 6 λεπτά πριν το τέλος. Δεν τρέπεσαι. Ναι, σου λέει προσπάθησε να δει λίγο Μακάμπι που το είχε κάνει η Μακάμπι στα play-off, αλλά την πάτησε. Ναι, και, τι κάνει και ο Αμαναμάν, βγάζει το Λεσόρ που έχει 4 φάουλ, βάζει το Μήτογλου πεντάρι, τον έχει στα 6.75 το Μήτογλου, σου λέει ή θα βγει ο Ταβάρες έξω και θα δημιουργήσω από μέσα με τον Ναν, κουμπουκάρι. Ή θα σουτάρει ο Μήτογλου. Σουτάρει ο Μήτογλου. Το μεγαλύτερο σουτ του μάτς είναι το Μήτογλου το πρώτο.
Διότι εκεί. Ναι, ναι. Αρχίζει... Και τα δύο του Σλούκα, τα δύο κολλά του Σλούκα. Και τα δύο του Σλούκα, εντάξει, είναι του Σλούκα, είναι ηρωικά, είναι μεγάλα σούτα, αλλά λέω ότι στην λογική του μάτς, δηλαδή εκεί που βλέπει ο Ματέο ότι το πλάνο του πάει στα σκουπίδια. Ναι. Και του λέει ο Αταμάνος, θα πρέπει να πει και πόπο εγώ και πάρω το δεκοντάκι. Ναι. Γεια σα. Και μετά γροθιές στον αέρα. Ναι. Που κάμισα έξω και αυτά. Γενικά το μπάσκετ του Αταμάν είναι προς μεγάλη συζήτηση, όχι την επόμενη μέρα. Αλλά είναι προς μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή. Συγγνώμη. Και πώς στήριξε αυτήν την ομάδα και πώς καμουφλάρισε τη μεγάλη της αδυναμία να παίζει με ένα ψηλό όλη τη χρονιά. Στην πραγματικότητα. Ο οποίος τον... ελευθόρβαρε εδώς, Μιχάλη, μιας και το αναφέρεις, έχει πάρει παραμάζωμα. Πώς το λένε, Μότλεϊ, Σανλή, Παπαγιάννη και χτες Πουαριέ και Ταβάρες. Έτσι, πέντε ψηλούς σε 48 ώρες. Τους έχει πει μόνος στην ουσία. Ναι, μόνος. Ναι. Όλο το πώς δούλεψε. Sorry. Πώς δούλεψε όλη τη χρονιά. Να κάνουμε την εκπομπή, να την κάνουμε. Θα δούμε. Πώς δούλεψε όλη τη χρονιά για να λειτουργήσει με, έναν, με ένα καθαρό αιμο πεντάρι. Όλο γενικώς ο τρόπος που κύλησε μπασκετικά η χρονιά και τον Παναθηναϊκό είναι ένα ρεσιτάλ του Αταμάν. Mm-hmm. Πέρα από την ψυχολογία και το μενταλιτέ που okay, το ξέραμε σε αυτό είναι μάστορας μεγάλος. Ναι, ακριβώς. Και μέσα σε όλο ας πούμε έχει καταφέρει και στους παίκτες του να περάσει ότι ακόμα και όταν θα βγουν το παιχνίδι, γιατί χθες το μάτς δεν γίνεται καθόλου καλά, έτσι, ένα τελικό. Αν ήταν άλλη ομάδα και δεν ήταν ο Παναθηναϊκός του Αταμάρ και του Σλούκα και όλων αυτών, θα είχε διαλυθεί χτες, έτσι, με το παιχνίδι να είναι στο 14 για τη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να πετυχαίνουν 56 πόντους. Έχω προβλήματα, να τον καλιάσω, το παρακαλιά. Λοιπόν, με 56 πόντους στη Ρεάλ στο ημίχρονο, με όλα αυτά, θα είχε τελειώσει το μάτς, έτσι, η Θεμή Τελετή, που λέμε. Με την κορυφαία ομάδα, με την κορυφαία ομάδα στην Ευρωλίγκα. Θα έχει μια άλλη μαγαρό πάνε. Δεν σε ακούμε πολύ καλά τώρα γιατί μπαίνεις για το αεροπλάνο μάλλον. Όχι, ακόμα στους διαδρόμους είμαστε. Ακόμα στους διαδρόμους. Ναι. Έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός αυτός, ο Παναθηναϊκός του Αταμάν, του Σλούκα και των υπολείπων, το έφερε το παιχνίδι εκεί που το ήθελε, το πήγε στο ρυθμό που το ήθελε. Έπαιξε τρομερή άμα είχε ξεντώσει τη Ρεάλ. Ειδικά στο μικρονό. Η Μαδελένη σε κάποια φάση είχαν πιει θάλασσα. Δεν έβαζαν ούτε τα lay-up, έτσι δεν το παρατηρήσατε. Ναι. Αποδείχθηκε ότι αυτό είναι η αχίλιος πτέρνα αυτής της ομάδας. Ότι είναι τρομεροί παίχτες, αλλά στην πίεση. Ναι, δεν μπορούν. Στην πίεση δεν έχουν μάθει. Ναι. Δεν είναι εξοικειωμένοι. Όχι. Όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ μετά το καλάθι, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο σε όλη τη χρονιά το έβλεπαν σαν βαρέλι, από εκείνο το σημείο και μετά το έβλεπαν σαν κεφάλι καρφίτσας. Ναι, δεν έβαζαν ούτε λέει άπο, όπως λες. Δηλαδή το επόμενο περίμενες να συμβεί είναι να αστοχήσουν και σε κάρφωμα. Ναι. Ωραία. Αυτά. Γιώργο μου, καλή επιστροφή.